βρισκόμαστε σε εργαστηριακούς χώρους του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Στόχος της ερευνητικής μας δουλειάς και προσπάθειας είναι η ανάπτυξη έξυπνων φορέσεων και μη επεμβατικών συσκευών για την όσο το δυνατόν αντικειμενική παρακολούθηση συμπτωμάτων, κινητικών συμπτωμάτων που αφορούν νευροφυλιστικές ασθένειες όπως είναι η νόσος του Πάρκινσον. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς όταν μιλάμε στην ιατρική για φορέσιμες συσκευές, μιλάμε συνήθως για μικρές συσκευές που δεν δυσκολεύουν την κίνηση αυτού που τις φοράει. Και όταν ουσιαστικά τις φοράει, αυτές έχουν κάποιους αισθητήρες, αισθάνονται κάποια πράγματα σε σχέση με το άτομο και κάνουν κάποια καταγραφή, η οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για διάφορους λόγους. Για κάποια διάγνωση, για κάποια βελτίωση της κατάστασης, για κάποιο τέτοιο θέμα. Στην αγορά δεν υπάρχουν συσκευές ή συστήματα που να καταγράφουν την κινητική κατάσταση των ασθενών στην νόσο του Πάρκινσον. Η βασική καινοτομία στη δημιουργία τέτοιων συσκευών είναι το γεγονός ότι μπορούν να προσφέρουν μεγάλη αυτονομία στις κινήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας μια φορέσιμη συσκευή για την παρακολούθηση κάποιου ασθενή, αυτός δεν είναι περιορισμένος μέσα στα στενά πλαίσια ενός ιατρίου ή ενός νοσοκομείου. Μπορεί να βρίσκεται έξω, είτε στο σπίτι του, είτε ακόμα και σε εξωτερικό χώρο. Και από εκεί και πέρα η συσκευή να παρακολουθεί αυτή τη φυσιολογική δραστηριότητα, να κάνει μια καταγραφή που στη συνέχεια θα φανεί χρήσιμη σε κάποιον εξειδικευμένο γιατρό ή νοσηλευτικό προσωπικό. Μας δόθηκε ευκαιρία μέσω ενός διαγωνισμού που διοργανώνονταν κάθε χρόνο στο MIT να συμμετάσχουμε σε ένα διαγωνισμό και να υλοποιήσουμε την ιδέα μας. Αυτό που καταφέραμε είναι να έρθουμε και σε επαφή και με άλλες ερευνητικές ομάδες που είχαν αντίστοιχα καινοτόμες ιδέες και θέλησαν να τις αναπτύξουν και να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται ή τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και προσεγγίζουν τέτοιου είδους θέματα. Ο διαγωνισμός ήθελε ακριβώς αυτό το κάτι παραπάνω. Το πώς θα πάρουμε το κάτι το αυστηρά επιστημονικό που έχει προκύψει από μια έρευνα, ιδέες που υπάρχουν στο πανεπιστήμιο κτλ. Και το πώς θα το πάμε στο λίγο παρακάτω. Το πώς θα μπορέσουμε να το φέρουμε έτσι ώστε να είναι και ελκυστικό και σαν εντός εισαγωγικών προϊόν. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, εμείς αναπτύξαμε το γάντι που έχει να κάνει και μια ιακούπα η οποία ουσιαστικά κατέγραφε δύο βασικά συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον, την βραδικινησία και τον τρόμο ηρεμίας. Φορώντας λοιπόν το γάντι και ανοίγοντάς το, η συσκευή ξεκινάει και μπορεί να καταγράψει τις κινήσεις που κάνει ο ασθενής στο χέρι του και από τη στιγμή που θα το κάνει αυτό, ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο περιλαμβάνει πολύ γνωστές κινήσεις που έχει κάνει ως ασθενής χιλιάδες φορές μπροστά στο γιατρό του, μόνο που σε συγκεκριμένη περίπτωση τις κάνει σπίτι του χωρίς παρουσία γιατρού. Η κούπα λειτουργεί πολύ απλά. Στη βάση της τοποθετήσαμε ένα ξυλορόμετρο όπου καταγράφει την κινητική κατάσταση του ασθενούς και συγκεκριμένα καταγράφει τις κινητικές μεταβολές που πραγματοποιούνται στα ένα από τα κυριότερα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον, του τρόμου ηρεμίας. Η τεχνολογία των συσκευών, του γαντιού και της κούπας δίνει τη δυνατότητα και την ευφυΐα στον ασθενή να κάνει την καταγραφή οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θελείς ο ίδιος, διότι πολύ εύκολα επικοινωνούν με οποιαδήποτε κινητή συσκευή και οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχουν οι ασθενείς στο σπίτι τους. Ουσιαστικά αναπτύξαμε δύο κομμάτια, ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το υλικό της συσκευής, την καθαυτόση συσκευή και το λογισμικό της συσκευής που περιβάλλει στην ανάπτυξη και στην αναγνώριση αυτών των συμπτωμάτων. Και ουσιαστικά τα παρουσιάσαμε την τελευταία μέρα σε ένα κοινό το οποίο απαρτιζόταν από διάφορους expert στον χώρο της υγείας, των εταιριών και στο φαρμακευτικό χώρο. Εκεί καταφέραμε να αποσπάσουμε δύο βραβεία, το βραβείο της πιο καινοτόμου ιδέας και το βραβείο εκμετάλλευσης καλύτερων των πόρων, διότι στο διαγωνισμό υπήρχε πώς μπορείς να αξιοποιήσεις όσο το δυνατόν καλύτερα και ευέλτιστα τους πόρους τους οποίους σου έδιναν για την ανάπτυξη της ιδέας σου. Στα άμεσα σχέδια είναι η κλινική εφαρμογή της συγκεκριμένης συσκευής ή της συγκεκριμένης πλατφόρμας, θα λέγαμε, διότι δεν είναι μόνο η συσκευή, είναι και το λογισμικό, πάνω σε πραγματικές δοκιμές, σε ασθενείς που έχουν κινητικά συμπτώματα και πάσχουν από την νόσο του Πάρκινσον. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ήδη καταθέσει ένα πρωτόκολλο κλινικών δοκιμών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπό την καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας, του κ. Σπυρίδωνα Κοντσιώτη, ο οποίος ουσιαστικά ήταν και ο αρρωγός όλη αυτή την προσπάθεια, διότι ήταν ο γιατρός που μας έδειξε το πρόβλημα πάνω στο οποίο πατήσαμε και δημιουργήσαμε τη συγκεκριμένη συσκευή και το συγκεκριμένο λογισμικό.
ανάπτυξη τέτοιων συσκευών και τέτοιων συστημάτων είναι μια συνολική προσπάθεια. Δηλαδή, αποτελείται από πολλά μέρη και επομένως απαιτεί και διαφορετικές ειδικότητες και ουσιαστικά συνδυάζει διαφορετικά ερευνητικά πεδία, τόσο της ιατρικής, όσο της πληροφορικής, όσο και στο πεδίο της ηλεκτρονικής. Άρα, επομένως, μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούμε να απασχολήσουμε και διάφορους ερευνητές ή διάφορους φοιτητές που μπορούν και ενδιαφέρονται σε αυτούς τους τρεις διαφορετικούς τομείς. Όλοι οι τομείς είναι σημαντικοί, διότι και οι τρεις μας προσφέρουν κατάλληλη πληροφορία και γνώση για την καλύτερη αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων.